Θεία Λειτουργία τελέστηκε το πρωί της Κυριακής στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου στην Καβάλα για τη γιορτή του Αγίου Στέφανου. Με την ίδια θρησκευτική τελετή γιορτάστηκε και η ονομαστική γιορτή του Μητροπολίτη Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου Στεφάνου. Η Κυριακή αυτή, η ευλογημένη, μετά από την μεγάλη εορτή, την δεσποτική, όπως λέγεται, της γεννήσεως του Χριστού. Αυτή η Κυριακή, λοιπόν, μας συγκεντρώνει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας για να πιστοποιήσουμε και να επιβεβαιώσουμε τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας. Μιας οικονομίας, δηλαδή μιας συμπαραστάσεως, μιας αναπροσαρμογής των πραγμάτων μέσα στην ιστορία του κόσμου, η οποία συγκεντρώνεται σήμερα σε αυτή την Κυριακή με όλα τα γεγονότα, από την γέννηση του Χριστού μέχρι τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του. Η Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της Αναστάσεως. Και μέσα σε αυτήν την ομορφιά, την πνευματική στην οποία ευρισκόμεθα, υφίσταται και το πλέξιμο, το όμορφο πλέξιμο με μορφές αγιασμένες, δοσμένες από τη χάρη του Θεού μέσα στην ιστορία του κόσμου, αρχής γενομένης από την Παναγία μας μέχρι και τον πρώτο τον μάρτυρα για τον Χριστό, μετά από την ανάληψή του και την ουρανία Πεντηκοστή, τον Άγιο Στέφανο τον πρωτομάρτυρα. Και τούτο υπόν εκοιμήθη ειρήνηση του Αναγινώσκοντη. Από μέρους του Ιερού Κλήρου και του λαού της τοπικής μας Εκκλησίας, με την ιδιότητά μου άλλωστε αυτήν του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου, να καταθέσω ευλαβικά στο ομοφόριό σας, ενώπιόν σας, τις θερμότερες ειλικρινής εκ μέσης καρδίας ευχές, σύμπαντος του Ιερού Κλήρου, όπως προείπα, και του ευσεβούς λαού της τοπικής μας Εκκλησίας, οι οποίοι ακριβώς διακατέχονται από αισθήματα ειλικρινούς, οικείς αγάπης προς το ηλαρόν πρόσωπόν σας και από μέσης καρδίας αναβαίνει ευχαριστιακή η προσευχή προς τον Τριαδικό Θεό που αξίωσε, ευλόγησε την τοπική μας Εκκλησία να απολαμβάνει τέτοιον επίσκοπον όπως ημείς, σεβασμιότατε, Πάτερ και Δέσποτα, εις διαδοχήν εκείνων αξίων, ικανών, αρχιεραίων που εκόσμησαν, ελάμπριναν την καθέδρα της Αποστολικής Μητροπόλεως των Φιλίππων, της Νεαπόλεως και Θάσου και εσείς ακριβώς εις τύπων και τόπων Χριστού και εις διαδοχήν εκείνων λαμπρύνετε δια της παρουσίας σας την Αποστολική Καθέδρα της Ιεράς Μητροπόλεως μας των Φιλίππων, της Νεαπόλεως και της Θάσου. Ευχόμεθα, ειλικρινώς, από βάθους καρδίας, ο Μέγας Αρχιερεύς, Τριαδικός Θεός μας, να σας χαρίζει στην Εκκλησία εν γέννη, αλλά και ιδιαίτατα στην τοπική μας Αποστολική Μητρόπολη, σώων, υγειά, μακροημερεύοντα, ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας επί έτη πολλά, ώστε και σήμερα και τα επόμενα που θα μας αξιώνει ο Θεός, κλήρος και λαός, με μια ψυχή, με μια καρδιά, να ψάλουμε και να υμνολογούμε. Ευχαριστώ τον Θεό και εσάς και για τα λόγια τα οποία είπε ο πατήρ Γεράσιμος. Γιατί χωρίς την ενότητα στην πορεία αυτή της ζωής μας, όπως μας έθεσε ο Θεός, δεν μπορεί να γίνει κάτι το καλύτερο. Μέσα στη διακονία του Χριστού
βασισμένη για την αγάπη μας προς τον Χριστό, για την πατρίδα μας και για τον τόπο μας, και θα προχωρήσουμε μπροστά. Όσα χρόνια μας δώσει ο Θεός, ούτως ώστε να έχουμε έτοιμες αποσκευές για το μετά. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους.